Καλησπέρα φίλες και φίλοι, Νατάρα Ρίξ εδώ και θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο 15ο επεισόδιο του Dark Souls 3, 15ο νομίζω, ναι. Anyway, λοιπόν, στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε ξεκινήσει να εξερευνάμε το Illithid of the Boreal Valley και είχαμε φτάσει στο Distant Manor. Θα πάμε λοιπόν ξανά εκεί και συνεχίσουμε την εξερεύνησή μας. Κάναμε ένα μικρό level up. Λοιπόν, κανονικά θα έπρεπε να συνεχίσω από εκεί, αλλά δεν θέλω να το κάνω αυτό. Θέλω να έρθω από εδώ πέρα για να συνεχίσω ουσιαστικά το ίδιο το gameplay. Εξακολουθώ να κολλάω, το οποίο μου σπάει τα νεύρα σε ένα αρκετά μεγάλο σημείο. Αλλά τι να κάνουμε, υποθέτω. Λοιπόν, όσο και αν δεν θέλω να το κάνω, θα αναγκαστώ να πω εδώ πέρα μέσα. Γιατί από εδώ πέρα πρέπει να πάμε για να συνεχίσουμε το game. Από ό,τι βλέπουμε, υπάρχουν διάφορα από αυτά τα γυναίκες. Oh shit, τις ξύπνησα. Γεια σου. Γεια σου και εσένα. Oh shit! Έχεις τους φάνε εύκολα τουλάχιστον. Μη μου ξένας βλακίες. Dunk pie. Ήταν με σκατά, όντως. Δεν θα με πιάσεις εμένα. Ούτε εμένα, ούτε εσύ. Άλλος, εσύ Το ήξερα. Αυτά τα μομπάκια δεν είναι αρκετό XP. Θα μπορούσε εδώ πέρα να είναι ένα ωραίο σημείο για να κάνουμε grind. Δηλαδή να... Shit. Ου, να χτύψω μια φορά. Θα μπορούσα να κάθομαι εδώ πέρα και να πηγαίνω έρχομαι στο bonfire και να σκοτώνω αυτά. Με τα κατάλληλα δαχτυλίδια θα δίνουν αρκετές ψυχές. Ωραία, αυτά σαράζουν, έτσι είναι καλή ευκαιρία να τα σκοτώσω. Άψογα. Grey Rat Chassis! Man! Ο Grey Rat πέθανε. Λοιπόν, δυστυχώς αποτύχαμε ένα πολύ... Ένα questline το οποίο δεν ήθελα να αποτύχω. Γιατί δεν... Λοιπόν, θα γυρίσουμε στο Shrine Bonfire γιατί έχουμε να κάνουμε κάτι πράγματα τα οποία θα χρειαστεί να τα κάνουμε πριν συνεχίσουμε. Γάμο το! Ξενέρωσα. Well, well, what? It's as if thy fate were with but take no note of me. As by now thou sure. There is little I love more. Οπότε λέμε τώρα πρέπει να πουλάει και τα items που πουλάει και ο Grey Rat. Και συγκεκριμένα έχει καλά items, έχει φέρει και άλλα items τα οποία... Βέλη... Δεν ήθελα να πιθάνω Grey Rat. Αλλά έχει πουλάει αρκετά πράγματα τα οποία... Πουλάει και Twinkling Titan 3. Γιατί? Έχει και Throwing Knife τα οποία είναι πολύ χρήσιμα. Θα τσιμπήσουμε τα Twinkling Titan για μετά. Θα τα χρειαστούμε. Λοιπόν, από τη στιγμή που αποτύχαμε αυτό το questline, το οποίο πραγματικά με ξενέρωσε, γιατί έχω ακολουθήσει και έχω δει πολλά guides για να μπορέσω να το φτιάξω, να το συνεχίσω έτσι, και fuck this shit, θα χρειαστεί να κάνω κάτι άλλο. Μήπως και τελικά μπορέσω να συνεχίσω ένα άλλο questline, το οποίο θα είναι και αυτό αρκετά χρησιμό. Λοιπόν, εσύ καταραμένε, εσύ τον σκότωσες ρε, πουστή. Λοιπόν, θα χρειαστεί να αγοράσω αυτά εδώ πέρα. Αυτό και αυτό. Αρχικά. Έτσι λοιπόν θα χρειαστεί να μαζέψω. Θα χρειαστεί να μαζέψω πολλές ψυχές δυστυχώς. Θα το κάνω γιατί μόλις είπα ότι βρήκαμε ένα πολύ ωραίο σημείο για να φαρμάρουμε ψυχές. Θα το κάνω για να μπορέσω να μαζέψω ό,τι χρειαστώ για να, για να τα αγοράσω αυτά. Και θα σας δώσω σε λίγο λογικά. Μήπως μου φτάνουν. 15.000 ναι, στάνταρ μου φτάνουν. Άκυρο. Για να δούμε. Πάρουμε και αυτή την ασπίδα. Ωραία. Άκυρο λοιπόν, δεν θα πάω να φαρμάρω. Δεν θα πάω να κάνω grind γιατί καταφέραμε να μαζέψουμε τις ψυχές που είχαμε από τα items που είχαμε πάνω μας. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε για να συνεχίσουμε, για να καταφέρουμε να συνεχίσουμε τουλάχιστον με ένα άλλο quest θα είναι να έρθουμε στο Cleansing Chapel. Γιατί έχουμε έναν φίλο ο οποίος είναι παγιδευμένος και γυμνός μέσα σε ένα πηγάδι.
το οποίο, στο οποίο τον είχε ρίξει αυτός ο τυπάς ο Πάτσης. Και ελπίζω ακόμα να μην έχουμε χάσει το δικό του το questline, γιατί το δικό του questline είναι πολύ χρήσιμο και πολύ καλό. Λοιπόν, προχωράμε εδώ, αφού έχουμε αγοράσει την armor. Θα σκοτώσουμε αυτόν εδώ. Θα μιλήσουμε στον Sigmar. Θα του πετάξουμε την armor λοιπόν. Κτον. My armor. My deepest gratitude. With my trusty suit of armor, I'll be out of here. Και μας έδωσε και το rejoice. Sigward, Squidward. Ενδιαφέρον, ωραία. Λοιπόν, θα σας ξαναδώ εκεί πέρα στο σημείο με τις αράχνες, τέλος πάντων. Σιγησούν. Λοιπόν, σκότωσαμε τις περισσότερες, θα έρθουμε εδώ πέρα. Έχουμε excrement covered ashes. Κάποιος έχει χέσει πάνω στις τάχτες. Γιατί? Λοιπόν, άψογα. Δεν αποτύχαμε το quest του Sigmar, γιατί μόλις τον απελευθερώσαμε και έρθαμε εδώ πέρα και βρίσκεται ακριβώς μπροστά μας. Πράγμα που με χαροποιεί πάρα πολύ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο. Πάγος κοιμάται. Και εδώ πέρα είναι μία από τις ευκαιρίες που έχουμε για να δούμε τη μάπα του. Ξυπνά. Ποιος πάνω. Τι λέγα, τι γράφει εδώ. Ziegwert of Cap and a little surprise. Μας έδωσε ένα πολύ ωραίο spell. Well, I make a fine est, even with... And... Μας έδωσε άλλο ένα Sigbra. Thank you, man. Have you heard somewhere, and even below that, home of Yorm, that reminds me. Ουσιαστικά το quest αυτού νου... Well, do you... Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθεί και θα το ξαναμιλήσουμε για να μας δώσει ένα τέτοιο... Ένα emoticon. Αυτός, ο Sigmar, θα εμφανιστεί ξανά για να μας βοηθήσει πλέον από τη στιγμή που το καταφέραμε να έρθει εδώ στο επόμενο σημείο του παιχνιδιού, το οποίο είναι στο επόμενο μεγάλο boss, τον επόμενο Lord of Cinder ουσιαστικά. Προχωράμε λοιπόν εδώ και έχουμε μπροστά μας έναν μαύρο σπότ, σαν αυτός τώρα είναι silver. Και κάθε κοιτάει ένα πορτρέτο το οποίο είναι πολύ γνώριμο για εσάς που έχετε παίξει το Dark Souls 1. Αυτός είναι σίγουρα Silver Knight. Okay, αυτό δεν το περίμενα. Τι κόμπος είναι αυτά ρε τρελέ. Γιάουτς. Αυτό δεν είναι καθόλου δίκαιο! Πάκος εκεί πέρα. Εγώ δεν ήξερα να μας πάει στα νευρά, θα προτιμήσω να... να κάνουμε ένα αρχικό hit σε αυτόν. Και ας το τραβήξουμε προς τα κάτω. Εδώ πέρα, όπου δεν είναι μόνος του. Easy! Είμαστε όσοι και να λάβετε ένα HR το οποίο θα είναι χρησιμό. Λοιπόν, για εσάς που έχετε παίξει το Dark Souls 1 ξανά, θα μπορείτε να γνωρίσετε ποια είναι αυτή εδώ πέρα η κομμενίτσα με τα τεράστια στοιχεία. Τώρα με κάποιο τρόπο νομίζω μπορώ να ανέβω εκεί πέρα πάνω. Το οποίο θέλω να το κάνω από εδώ. Nice. Αρκεί να μην υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι υπότες. Shit, υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι υπότες. Σου πολύ κιόλας. Okay, θα έρθει να πολεμήσει εσύ. Άψογα. Έχουν πολύ συχνά large stat and charge αυτοί. Μ' αρέσει. Yowch, dude. Όντως, έχεις και τόξο και έχεις και σπαθή και σφίδα. Fuck you. Σπαστικέ.
Δύο large titan swords, very nice. I like very much. Πού πάμε λοιπόν, πού πάμε. Εδώ πέρα έχει τίποτα άλλο. Chests. Τα οποία έχουν όλα γυρισμένη αλυσίδα, έτσι είναι όλα κανονικά, δεν μας χαλάει καθόλου. Λένα Λέωρινγκ. Ούψε, έχουμε και ένα μήνυμα στο Facebook. Smaug's Great Hammer. Interesting. Ναι, ξέρω ότι έχω πει ότι τα chest που έχουν αυτή τη γυριστή την αλυσίδα είναι όντως κανονικά chest, αλλά θα προτιμήσω να τα βαρέσω μία φορά γιατί ποτέ δεν μπορείς να είσαι αρκετά ασφαλής με αυτά τα mimics. Μας γάμισες. Για να συνεχίσουμε λοιπόν. Και έχουμε ξαναβγεί προς τα έξω. Αλλά πού προς τα έξω. Londor Pale Sail. Oh, this guy is badass. Shit! This guy! What? Oh shit. Ας δώσω το Mankin Claws. Και επειδή το σκότωσα, μας έδωσε και δύο φλασκιά. Αρκετά χρήσιμο. Θα πιω μόνο το ένα για να εξοικονομήσω λίγο το health που θα μας δώσει. Σπαστικός. Oh shit. Όχι σκυλιά. Όχι σκυλιά. Fucking shit. Σκυλιά πρώτα. Dude! Πέρα τι έχουμε, τίποτα. Πού πάει αυτό, shortcut, πες μου ότι είναι shortcut, σε παρακαλώ πολύ, σε παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή. Πού είμαι? Ναι, εσύ. Γιατί πρέπει να υπάρχουν τόσο σπαστικά mobs μες στο game, το οποίο κάνουν λίγο damage και απλά καταφέρουν να σου σπάσουν τα νεύρα. Είναι αηδία. Θέλω bonfire ή θέλω κάτι. Με έσκησε ο τύπος. Θέλω shortcut. Ή bonfire ή και τα δύο. Ή δεν ξέρω. Can I have something? Πού ακριβώς πάω, δεν έχω καμία ιδέα που βρίσκομαι έτσι. Okay. Ναι.
mean, what? Όχι, 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 όχι. Oh, ποιος το ξανακάνει όλο αυτό τώρα. Κατάρα. Τι ακριβώς. Σύντου. Ωραία. Μας μείναν 6 potions. Όχι καλό. Αλλά τι να κάνουμε. Και εγώ πάλι αυτά τα κούνια του τύπου. Του Lost Knight. Τι ακριβώς κρατάει ο τύπος. Το θέλω. Δώσ' το. Δώσ' το. Δώσ' το. Αχα, εδώ λοιπόν είναι η είσοδος του boss fight. Του boss room βασικά. Wow, το range. Το range. Άντε βλαμμένο. Τι έχουμε εδώ. Α, Άνδρη. Οκ, θα την κάνουμε σάμον εδώ πέρα για να μας βοηθήσει με τον... με τον boss. Shit, δεν θα θέλαμε να πεθάνω εδώ πέρα. Δες σου, Άνδρη. Μπορεί να είναι για να προχωρήσουμε questline, θα το ανοίξουμε λοιπόν. Τι ακριβώς βάλας. Θα ανοίξουμε αυτό το shortcut, γιατί μας αρέσουν τα shortcuts. Και έχουμε ένα ember. Okay. Έχω χαλάσει πολλά σε αυτή την περιοχή, έτσι ένα οποιοδήποτε ember θα είναι αρκετά χρήσιμο. Σιγά-σιγά ρίξω μερικά leggings. Μόλις σκοτώσουμε τον boss θα μπορέσω να πέσω εδώ πέρα κάτω λογικά για να σηκώσω αυτό που έχει εκεί πέρα μέσα, έτσι. Ας σκοτώσουμε. Ας κάνουμε summon κάποιον έστω. Μ' αρέσει αυτός γιατί έχει το... το scythe. Για να δούμε λοιπόν τι boss fight θα έχουμε να πολεμήσουμε σήμερα. Αν έρθει όμως. Πού πας, Άνδρη? Μπορείς να μου κάνεις κανένα emoticon καλό έτσι. Γεια σου. Γεια. Όχι. Γιατί δεν με κοιτάει. Praise the cleric. Guts. Okay, time out. Ωραία, έχω τον εντύπωση ότι και αυτός είναι τέτοιο. Α, ναι, είναι και αυτός NPC. Οκ, okay, δεν μας χαλάει. Η μόνη μαλακία στο ότι αυτοί είναι NPC είναι ότι δεν ξέρουν τεχνικές για να κερδίσουν, για να σκοτώσουν αυτό πόσο εύκολα, έτσι. Είναι λίγο σπαστικό. Μπαίνουμε λοιπόν εδώ και είμαστε στον Pontiff Sullivan. Αυτό το boss κάνει, ξεκινάει με ένα ωραίο του plan στο οποίο μπορείς να το κάνεις πάρει. Το οποίο δεν το έκανα. Είναι αρκετό ξύλο ο τύπος. Shit, η κάμερα, man. Γιατί έβγαλε φτερά ο τύπος.
dude! Έκανα ρολ, έκανα ρολ. Ωραία. Κάτι κάνουμε. Γιατί ρε φίλε. Γιάουτς. Δεν ξέρω που κοιτάω. Πώς ακριβώς θα ξαναπάω εκεί πέρα τώρα? Πρέπει να ξανατρέξω να κάνω όλη αυτή τη διαδρομή. Ας κάνεις πλακά. Θα δω τη σόρτα που μπορώ να πάρω και θα σας ξαναδώσω λίγο, παιδιά. Λοιπόν, guys, μετά από λίγη σκέψη, δυστυχώς, γιατί είμαι χαζός και αρκετό τρέξιμο, μπορώ να πω ότι κατάφερα να φτάσω. Με τα χίλια ζόρια βέβαια, αλλά έφτασα. Λοιπόν, θα βρούμε να κάνουμε κανένα βλάκα σάμωνα εδώ πέρα. Δεν θα κάνουμε αυτόν γιατί δεν μας βοήθησε και πάρα πολύ. Η Άννα είναι εδώ, θα την αγνοήσουμε. Έχουμε εδώ. Δεν θέλω να πάρω, να κάνω summon NPCs γιατί δεν λιώνουν καλά. Αυτό το κάνουμε τα επόμενα. Λοιπόν, ας κάνουμε χρυσούς. Χαγιαμπούστα! Το χαγιαμπούστα θέλω, κοίτα εδώ! Κοίτα πως είναι! I like! Hi guys. Για πάμε. Hello. Ναι, ναι, hello. Hello. Πάμε. Για να πω κάτι να φύγουμε από τη φορά. Μάλλον όχι. Τι περίφημε ξύλο, έτσι. Δεν θέλω να πεθάνω. Τώρα που τους βρήκα. Κακός, είμαι κακός. Α, τον έκανα bleed, οκ. Shit! Πάλι bleed, nice. Γενικώς το bleed είναι ένα mechanic το οποίο είναι πολύ χρήσιμο στο παιχνίδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Χρήσιμη, πάρα πολύ χρήσιμη. Bye bye. Λοιπόν, αυτό το επεισόδιο μπορεί να ήταν λίγο μικρότερο, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, θα ανοίξουμε το bonfire εδώ πέρα και θα πάω να σηκώσω αυτό το item που ήταν εκεί πέρα χωμένο, να δω τι ήταν ακριβώς. Το bleed mechanic είναι πολύ χρήσιμο μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Θα ήταν καλό να το χρησιμοποιείτε κι εσείς. Απλά ανεβάζετε το luck. Λοιπόν, πρέπει να πηδήξω εκεί πέρα μέσα. Ου, πολύ καλό. Ring of the Sun's first born. Sun first. Ah, shit! Τρέχα. Ωραία, πάλι καλά που ήμουν κοντά εδώ. Λοιπόν, guys, θα τρέξω στο bonfire. Αν καταφέρω να μπω μέσα στο τέτοιο, μέσα στο δωμάτιο εδώ, θα είναι πολύ καλό. Άψογα. Λοιπόν, τα καταφέραμε.
Άψογα. Στο επόμενο επεισόδιο λοιπόν θα πάμε να φάμε τον επόμενο Lord of Cinder, τον Yorm, τον Γίγαντα. Και θα κάνουμε και ένα μικρό tutorial γι' αυτό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την υποστήριξη για αυτή τη σειρά. Δείτε την σελίδα μας στο Facebook, το Dark Souls Hellenic Community. Θα είναι μεγάλη εξυπηρέτηση για όλους εσάς και εμάς. Ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλους εσάς που με υποστηρίζετε. Πραγματικά είναι πολύ σημαίνει πολλά για μένα δηλαδή, να έχω υποστήριξη για αυτή τη σειρά, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω το Dark Souls και αυτή η σειρά γενικώς. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την προβολή και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Bye bye!